Να μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα το κοιτάμε λίγο αυτή την εβδομάδα, καθώς αύριο είναι η πρόβα του εμβολιασμού, οι πρώτες δόσεις, οι πρώτες προσπάθειες. Βλέπουμε τις δυσκολίες, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί το πράγμα. Ο υπόλοιπος κόσμος θα μάθει από αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Μακρής, είναι διευθυντής εγγυακής και πνευματικής ακτινολογίας σε ένα νοσοκομείο της ευρύτερης περιφέρειας του Λονδίνου, αν δεν κάνω λάθος, τον Κάιζεν Σεντ Τόμας. Καλημέρα, κύριε Μακρή. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι και σε εσάς είναι μια περίοδος τώρα που θα ετοιμάζεστε, θα προσπαθήσετε να προσαρμοστείτε σε αυτή τη συνθήκη, στην ανάγκη του εμβολιασμού. Ναι, κοιτάξτε, το νοσοκομείο στο οποίο είμαι είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν και από τα κέντρα αναφοράς όταν ξεκίνησε ο COVID ουσιαστικά, δηλαδή είχαμε τα πρώτα κρούσματα εδώ πέρα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να είμαστε και τα πρώτα κέντρα που θα ξεκινήσει τους εμβολιασμούς. Mm. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά και όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος στην γραμμή που τον άκουγα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι τα εμβόλια θα είναι ένας μαραθώνης, δεν θα είναι ένα sprint. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Και όπως είπατε, υπάρχουν 400.000 δόσεις αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι 200.000 άνθρωποι μπορούν να εμβολιαστούν. Θα ξεκινήσουμε με τους. Η οδηγία προς το παρόν, γιατί αλλάζουν πολύ τα πράγματα μέρα με την μέρα, είναι ότι θα ξεκινήσουμε με τους ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο για ραντεβού άλλα. Και αυτοί οι ασθενείς που είναι πάνω από 80 χρονών θα κάνουν και το εμβόλιο, μιας και έρχονται στο νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι οι πρώτες 400.000 δόσεις θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες για αυτά τα 50 κέντρα που θα πάρουν τα εμβόλια. Mm. Τώρα, το επόμενο βήμα θα είναι. Από ό,τι ακούγεται θα είναι για τους οίκους ευγυρίας, δηλαδή αν μπορέσουν να σταλούν εμβόλια στους οίκους ευγυρίας, αυτό θα είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη πρόκληση για το supply chain εδώ πέρα, παρότι κάνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή οι Άγγλοι έχουν πολύ καλό σεισμό όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Αλλά για τις ιδιαιτερότητες τις οποίες αναφέρατε και πιο πριν θα είναι μια πρόκληση παραπάνω. Mm. Και μετά αφού γίνουν όλα αυτά, τότε θα αρχίσουν και οι μαζικοί εμβολιασμοί, όπως είπατε, δηλαδή κοιτάνε να δουν αν μπορούν να κλείσουν μεγάλους χώρους, στάδια, εκθεσιακούς χώρους κτλ. Που θα μπορούμε να φέρουμε πολύ κόσμο. Αλλά ακόμα και αν το σκεφτείτε και από αυτή την άποψη, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή. Γιατί, όπως είπατε, από τη στιγμή που κάνεις το εμβόλιο μέχρι τη στιγμή που αναπτύσσεις ανοσία είναι ένας μήνας. Mm. Δηλαδή, και ας πούμε ότι μπορούσαμε να εμβολιάσουμε όλο τον κόσμο τώρα. Ναι. Mm. Με κάποιο μαγικό τρόπο και πάλι θα θέλαμε ένα μήνα τουλάχιστον για άλλο αυτό που ναι, προφανώς. Η δικιά σας σειρά πότε έρχεται, δηλαδή εσείς, οι υγειονομικοί, ναι, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, πότε παίρνετε σειρά να εμβολιαστείτε? Να σας πω τι θα γίνει τώρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Σίγουρα θα είναι μετά τις γιορτές η δικιά μας σειρά. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι από αυτές τις 400.000 δόσεις που έχουν έρθει τώρα, αυτό που έχει υποθεί είναι ότι αν περισσέψουν κάποιες, θα δοθούν σε μέλη του προσωπικού τα οποία έχουν προβλήματα υγείας ή είναι πιο μεγάλη σε ηλικία κτλ. Η δικιά μας σειρά για τον μέσο εργαζόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν έχει κάποια σοβαρά θέματα υγείας, νομίζω θα περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ περιμένουμε ήδη 4 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, απλά το πρόβλημα είναι ότι είχαν κάποιο θέμα με το. Στην παραγωγή του εμβολίου, γιατί τους λείπει ένα συστατικό του εμβολίου, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μεγάλη διαθεσιμότητα. Mm. Και αυτό αυτή τη στιγμή καθυστερεί την όλη διαδικασία. Συζήτηση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει κανείς το εμβόλιο, αυτές οι αμφισβητήσεις υπάρχουν, τις νιώθετε γύρω σας ή... Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε όποιο παρέα και να βρεθείς, σε όποιο παρέα και νήσω αυτό το Σαββατοκύριακο, υπήρχε αυτή η συζήτηση για το εμβόλιο. Mm. Υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που ανησυχούν και είναι λογικό να ανησυχούν. Είναι πρώτη φορά, για δύο λόγους, είναι πρώτη φορά που ένα εμβόλιο γίνει τόσο γρήγορα και είναι και μια καινούργια τεχνολογία την οποία. Η οποία δεν έχει δοκιμαστεί παλιότερα. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το MHRA που είναι εδώ πέρα σαν το αντίστοιχο αμερικάνικο FDA, δηλαδή είναι η ρυθμιστική αρχή η οποία είναι και η ελεκτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για medical devices και φάρμακα τα οποία έχουν στην Αγγλία, είναι πάρα πολύ αυστηρή. Και πολλοί το θεωρούν και πιο αυστηρό και από το FDA. Οπότε για μένα είναι καθυσυχαστικό ότι το MHRA ενέκρινε το εμβόλιο, δεν θα το έκανε διαφορετικά.
Ξέρω ότι πολλοί λένε ότι υπήρχε πολιτική πίεση και τα λοιπά. Δεν ναι. Λειτουργούν έτσι τα πράγματα εδώ. Ότι, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια πολιτική πίεση αφενός γιατί η κυβέρνηση πιέζεται για πολλούς λόγους. Ήθελε να δείξει επίσης ότι λόγω Brexit είναι πιο ευέλικτη και πιο γρήγορη από την αρχή Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η σκοπιμότητα. Η Αγγλία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έπρεπε να κρατήσει, κινείται ακόμα με όλους τους κανονισμούς και τους νόμους τους οποίους διέχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά υπάρχει μια οδηγία η οποία λέει ότι σε περιόδους πανδημίας ή σε περιόδους σε εξαιρετικές συνθήκες μπορεί το κάθε κράτος στην Ευρώπη να πάρει τις δικές του αποφάσεις όσον αφορά συγκεκριμένα φάρμακα. Και αυτό εκμεταλλευτήκαν. Δεν έχει να κάνει με το Brexit. Mm-hmm. Το ότι επισπεύσαν έτσι τη διαδικασία. Ότι μπορεί να κινήσουν τους μηχανισμούς λίγο πιο γρήγορα, ώστε να ξέρετε την γραφειοκρατία και όλο το red tape που υπάρχει συνήθως γύρω από αυτές τις διαδικασίες, ώστε να επισπευθεί λίγο το θέμα. Ναι, αυτό ναι, σίγουρα. Αλλά ότι ποιοτικά ότι δεν έγινε ο έλεγχος, αυτό δεν το πιστεύω. Θα ήταν μεγάλο σκάνδαλο. Αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, εσείς θα το κάνετε το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά σας? Φυσικά θα το κάνω. Φυσικά. Και πιστεύω και όλοι οι συνάδελφοι. Εδώ πέρα γενικά στην Αγγλία έχουμε, για να καταλάβετε, κάθε Οκτώβριο όλοι όσοι δουλεύουμε στο χώρο της υγείας πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης. Σίγουρα. Το τμήμα του εργατικού δυναμικού είναι σε ανατακτά χρονικά διαστήματα μας ελέγχει ώστε να συμβουλευτούν ότι έχουμε κάνει το εμβόλιο της γρήπης ή όλα τα εμβόλια της υπατήτητας και όλα αυτά που πρέπει να έχουμε κάνει. Οπότε υπάρχει ο μηχανισμός αυτός που ελέγχει αυτό το πράγμα για όλα τα υπόλοιπα εμβόλια. Οπότε θα είναι και με αυτό. Μάλιστα. Κατανοητό. Τώρα, επειδή είστε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και μάλιστα, όπως μου είπατε, σε ένα νοσοκομείο που ήταν νοσοκομείο αναφοράς όταν ξεκίνησε η ιστορία του COVID, μπορείτε να μου δώσετε μια εικόνα, γιατί εμείς παρακολουθούμε το δράμα τώρα, που το καινούριο στα ελληνικά νοσοκομεία, που πέρσι δεν πιέστηκαν τόσο το ελληνικό σύστημα υγείας. Τώρα πιέζεται, γιατί το δεύτερο κύμα είναι άγριο και υπάρχουν και η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας και γενικά η πίεση πάνω στο σύστημα υγείας. Εσάς πώς είναι, πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα? Κοιτάξτε, το πρώτο κύμα ήταν πολύ δύσκολο για όλους. Έπρεπε να ουσιαστικά τα νοσοκομεία μας, γιατί έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία τα οποία είναι κάτω νοπέλα του ίδιου οργανισμού, έχουν γύρω στα 1200 καρβάτια. Και ουσιαστικά για τα δύο νοσοκομεία είχαν γίνει μια μεγάλη εκδοτική. Δηλαδή είχαμε σταματήσει να κάνουμε ότι τα περισσότερα χειρουργεία είχαν ακυρωθεί, τα περισσότερα εξωτερικά ραντεβού είχαν ακυρωθεί. Το μόνο που δούλευε ήταν πήγοντα χειρουργία και το σούμε ήταν πήγοντα ουσιαστικά. Οι εντατικολόγοι μας και οι αναισθησιολόγοι μας δούλευαν 14-16 ώρες την ημέρα. Και πολλοί από εμάς αναγκαστήκαμε να αφήσουμε τις ειδικότητες μας και να πάμε να βοηθήσουμε στη δυνατή εντατική. Οπότε ναι, ήταν μια κατάσταση αρκετά δύσκολη για τους περισσότερους, για το υγειονομικό προσωπικό σίγουρα. Αυτή τη φορά στο δεύτερο κύμα το σύστημα σίγουρα ήταν μικρότερο, δηλαδή έχουμε τα μισά περιστατικά από ό,τι είχαμε τον Απρίλιο. Σίγουρα το σύστημα έχει μάθει λίγο. Δηλαδή μάθαμε λιγάκι τι πρέπει να κάνουμε, οπότε νομίζω έχει ανταπεξέλθει λίγο καλύτερα. Δηλαδή στο δεύτερο κύμα δεν χρειάστηκε να έχουμε ακυρώσεις, δεν χρειάστηκε να σταματήσουμε ασθενείς να έχουν και τα ραντεβού τους κλπ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν καρκινοπαθείς, υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να χάνουν τα ραντεβού τους, γιατί υπάρχει μεν κορονοϊός, αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα υγείας δεν σταματάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλημέρα.